викликала золото своєму лікуєнньому куріцеки. А в стиральниці на роді були. Я в дупу яка не. А пладенка та лавами, типа, та плана в лепому скафу, шмола, тахіті та буїхі. Полі тахіті та. Пану зимас, кімізденка та лавами. Прибіз до тарагі, прибіз усіді, я добавлю. Дивіш шиві. У ці корабі так що не. У ці корабі так що не. Рав'я які не можу за награда у йому пану. Дві хатіна мік. Фіг я пускавалі. Пуска пау пускала. Так зараз допосла платравік заміта йому або панам. А хто ж ми заспіпісі, мульбану, ти бені є, де заспетився, що шиля, заспіпісі, де заспетився? Я можу петався. Тіпати. Тіпота. Я була пособорожена кратіум кати сила. Он раз будет. Да не гибу на кратіум. Это не стомать его. Михала золото своему лайкуєнньому куріцеки, а в ті куріцеки пусто не б'ю і прибі. Напай! Кіан розбуки. Кітори пост на зуму і міст. Позворому на зуми. Молавда пост на зойко. Пост на зі. Уйозму. Авто. Двінки не те авто. Там є на кіні п'ю скліру, пуй паргі, я в дон, я на парі зої, я мікрі, мікрі коріцайки, дон гінете. А була дедехі, дедехі з якома, на тебе, на тон, на цьому роді, а в стиран на цьому роді були, я в дупу яка не. Οργή. Ο 77χρονος οδηγός του ταχύπλοου που σκόρπισε το θάνατο στην Πέρδικα της Έγινας φτάνει στα δικαστήρια του Πειραιά και γίνεται δεκτός με αποδοκιμασίες και βαρύς χαρακτηρισμούς από τους συγγενείς των θυμάτων. Η αδελφή του Θεοδόση Κατηφέ και θεία της μικρής Σεβαστής που έχασαν τη ζωή τους στην ναυτική τραγωδία της Έγινας ξεσπά. Κοιτάξτε εδώ τι έφαγε, εδώ. Εδώ 5 χρονών κοριτσάκι και τον αδερφό μου 44 χρονών. Ευτυχώς ζει η νύφη μου και ο ανιψιός μου 9 χρονών. Λίγο αργότερα χάνει τις αισθήσεις της. Δεν πρόκειται να βγει λάδι αυτή τη φορά κανένας πλούσιος. Να είναι σίγουρος ότι υπάρχει θεία δίκη και θα το βρει. Σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο βλέπετε τις αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών που προσπαθούν να περισυλλέξουν μέσα από τη θάλασσα τους επιβάτες του τουριστικού πλοιάριου. Επικρατεί πανικός. Έλα, πιάσω την κουλούρα. Πιάσω την κουλούρα, πετά και την άλλη. Πετάνε σωσίβια στη θάλασσα. Πρώτα ανεβαίνουν τα μικρά παιδιά.
την άλλη. Πιάσε το πετρέλαιο. Έλα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έλα. Και οι δύο. Και άλλα, πουλώ αριστερός. Ήρθε με τέτοια φόρα, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Ήταν μια ταινία τρόμου. Ο 44χρονος Θεοδόσης Κατηφές μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά είχαν πάει με φιλικό ζευγάρι ολιγοήμερες διακοπές στην Αίγινα. 8 άτομα ανέβηκαν στο μικρό τουριστικό σκάφος. 6 επέστρεψαν στα καμίνια. Οικογενειακά 8 άτομα και γυρίσαμε τα 6. Αυτό έχω να πω. Να κάνουμε διακοπές. Θα γυρνάγαμε την Κυριακή. Μας χτύπησε. Εγώ. Εντάξει, πάλεψα για να βγω μαζί με το παιδί μου. Ο άντρας μου πάλι μαζί με το παιδί. Εντάξει, οι δικοί μας είμαστε καλά. Άλλη. Είδα τον Θανόν μαζί με το παιδάκι και βουλιάζαμε. Στις φλόγες έχει παραδοθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Σαν Μπερναντίνο στην Καλιφόρνια, με εκατοντάδες σπίτια να έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Οι αρχές μιλούν για περισσότερα από 200 σπίτια να έχουν ήδη καταστραφεί από τις αντιφάγες φλόγες. Μεταξύ αυτών και ένα ιστορικό εστιατόριο στον εθνικό αυτοκινητόδρομο 66, όπου είχαν δειπνήσει μεταξύ των άλλων ο Τζον Γουέιν και ο Έλβις Πρίσλι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων γνωστών ταινιών του Χόλιγουντ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από αέρος προσπαθούν μάταια μέχρι τώρα να ανακόψουν την ένταση της φωτιάς, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες επιτείνουν την κατάσταση. Η πυρκαγιά Blue Cat, όπως ονομάστηκε, έχει εξαπλωθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί εντολή για την απομάκρυνση περισσότερων από 83.000 κατοίκων, ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ευρύτερη περιοχή. Περίπου 34.500 κτίρια απειλούνται από τη φωτιά, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα για τις πυρκαγιές. Η μανία της φύσης αποτυπώνεται καθαρά και στους ανεμοστρόβιλους που χτύπησαν την πολιτεία της Ινδιάνα. Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταρακτώδεις βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε δεκάδες σπίτια. Αλλά και στη Ρωσία, στη Μόσχα συγκεκριμένα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κυκλοφοριακό έμφραγμα με έναν άνδρα να χρησιμοποιεί ένα wakeboard, μια ιστοσανίδα που την τραβάει ένα τζιπ για να φτάσει πιο γρήγορα στον προορισμό του. Θα δούμε πώς αντιδρά ο Αττικά Κελάριος της Γερμανίας, ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, όταν δέχτηκε στη διάρκεια επίσκεψης στην πόλη Σαλτσγκίτερ επίθεση από ακροδεξιούς. Τον είχαν περιλάβει λοιπόν οι ακροδεξοί διαδηλωτές και τον ακολουθούσαν σαν τις ερηνίες, φωνάζοντάς του ότι είναι προδότης της χώρας και άλλα πικάντικα παρατσούκλια που δεν μου επιτρέπει ρίτσα το τηλεοπτικό πρωτόκολλο να επαναλάβω. Τα χείλη των ασεβών καθόλου άλαλα, άφωνος όμως ο Αττικά Κελάριος που απάντησε με το επιχείρημα του μέσου δακτύλου. Και ήταν κάθετος και ο δάκτυλος και ο Γκάμπριελ στην αντιφασιστική του έκρηξη οργής. Θα θυμάσαι, Ρίτσα, ότι στη Γερμανία τον Σάλο είχε προκαλέσει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της χώρας μας, ο Γιάννης Βαρουφάκης, όταν τα χρειάστηκε να εξηγήσει αν σήκωσε το δάκτυλο κατά της Γερμανίας ή αν ήταν από κύμα μοντάζ. Το ένιγμα αυτό δεν έχει ακόμα απαντηθεί πιστικά, αν και ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει την ύψωση του δακτύλου προϊόν οσυρής φαντασίας. Ο δάκτυλος Γκάμπριελ όμως, Ρίτσα, χρονογραφείται στα κατάστοιχα της γερμανικής ιστορίας όρθιος και μάλιστα ολόρθιος. Και από τον γερμανικό δάκτυλο να περάσουμε με εθνική υπερηφάνεια στα ελληνικά δάκτυλα του ομογενούς μεγιστάνα Ντάρεν Μητρόπουλος, που εδώ τον βλέπουμε να ψηλαφίζει μπύρες σε κάβα του Λος Άντζελες. Ρίτσα, αυτά τα ίδια δάκτυλα μέτρησαν 100 εκατομμύρια δολάρια στον θρυλικό Χιου Χέφνερ, εμπνευστή και εκδότη του Playboy, για να αγοράσει την περιβόητη έπαυλη, όπου ο 90χρονος πλέον Χέφνερ ζούσε τις χίλιες και τη μία νύχτες καθημερινά σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον με αναρρύθμιτα κουνελάκια που τον έκαναν αξιοζήλευτο για τα εκατομμύρια των αναγνωστών του που διάβαζαν το περιοδικό για τα άρθρα του, όπως ξέρεις. Ο 32χρονος Μητρόπουλος, γείτονας του Χέφνερ, αγόρασε την πολυτελή και αρκούντος kits έπαυλη, μπορούμε να το δούμε, με τον όρο ότι ο Χέφνερ θα ζήσει όσα χρόνια του απομένουν εκεί μέσα. Αντιλαμβάνεσαι ότι το ακίνητο πωλήθηκε χωρίς τα κουνελάκια, αλλά θα περιλαμβάνει τον εξωτικό κήπο με τα πετεινά του ουρανού, το γήπεδο του τένις, το δωμάτιο του μπιλιάρδου, τα ποταμάκια και τις βρύσες. Πρόσβαση σε αυτά θα έχει και ο γυραιός Χιου, όπως είπαμε, μέχρι να πει και αυτός: έχετε για βρυσούλες.